Γεια σας και καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Αν τα λέμε για πρώτη φορά, εγώ είμαι η Νάγια. Εδώ σας μιλάω για όλα όσα αγαπώ και μου ζητήσατε να σας κάνω τις προτάσεις μου για Black Friday και Cyber Monday. Λοιπόν, έχω χωρίσει αυτό το θέμα σε δύο βίντεο. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε τα προϊόντα τα οποία έχω στην κατοχή μου, έχω δοκιμάσει, έχω αγαπήσει και σας προτείνω να αποκτήσετε σε αυτές τις εκπτώσεις. Και στο επόμενο βίντεο θα δείτε τα προϊόντα που έχω στη wishlist μου και τελικά ποια από αυτά θα μπουν στο καλάθι μου και θα αγοραστούν. Σε κάθε περίπτωση, για να μην ξεφύγετε, σας προτείνω να θέσετε ένα ταβάνι στο budget σας και να βάλετε πράγματα στη wishlist σας που θέλετε και αμέσως μετά να τα ξεδιαλέξετε και να δείτε τελικά πόσα από αυτά σας χρειάζονται πραγματικά και πόσα από αυτά μπορείτε να αποκτήσετε. Αν δεν έχετε εγγραφτεί ακόμα στο κανάλι, κάντε το τώρα, γιατί αυτό με βοηθάει να ανεβάζω περισσότερο περιεχόμενο για εσάς και πατήστε και το κουδουνάκι για να ενημερώνετε κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Να σας πω επίσης ότι τα link που θα βρείτε κάτω στην περιγραφή και έχουν αστερίσκο δίπλα, σημαίνει ότι είναι affiliate, δηλαδή αν πατήσετε αυτά και βάλετε από εκεί το προϊόν που σας προτείνω στο καλάθι σας και τελικά το αγοράσετε, εγώ κερδίζω μια μικρή προμήθεια. Πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Ας ξεκινήσουμε από τα primers, ένα βήμα που πολλοί από εσάς παραλείπετε. Ωστόσο, θέλω να σας μιλήσω για αυτό εδώ, το primer από τη Lancaster, που ανακάλυψα τον τελευταίο καιρό. Λέγεται Skin Life, έχει SPF 30 και πραγματικά δίνει, παιδιά, μία λάμψη και μία εικόνα έτσι απόλυτης υγείας και φρεσκάδας στην επιδερμίδα και σας προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, που σημαίνει κάνετε skip το βήμα του αντιλιακού, γιατί ξέρω ότι πολλές από εσάς παλεύετε να βρείτε ένα αντιλιακό που θα ταιριάζει απόλυτα στην επιδερμίδα σας. Αυτό λοιπόν απορροφάτε τέλεια. Δεν αφήνει γυαλάδες, δεν αφήνει λιπαρότητες στο ταφ, αυτά που δεν θέλουμε εμείς οι λιπαρές. Αντιθέτως, δίνει ένα πολύ ωραίο glowy αποτέλεσμα. Καμιά φορά δεν βάζω primer, βάζω απλά αντιλιακό. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη από το Color Second Skin SPF 50 από την Fresiderm. Αυτό το είχα όλο το καλοκαίρι στην παρέα μου και θα συνεχίσω να το έχω. Λοιπόν, πρόσφατα θυμήθηκα το The Original Photo Finish Smooth and Blur Primer από τη Smashbox. Πολύ αγαπημένο, δίνει μια πολύ ομοιόμορφη έτσι υφή στην επιδερμίδα. Κάθε foundation στρώνει τέλεια πάνω από αυτό. Είναι και αυτό oil-free και απευθύνεται σε κάθε τύπο επιδερμίδας. Τέλος, αν θέλετε να ξοδέψετε κάτι της παραπάνω, Hourglass Veil, δεν έχω τολμήσει να πάρω τη μεγάλη συσκευασία και δεν νομίζω ότι θα το κάνω κιόλας, αλλά είναι και αυτό ένα καταπληκτικό mineral primer που είναι oil free, έχει αντιλιακή προστασία SPF 15 και πραγματικά αφήνει τέλεια αίσθηση στην επιδερμίδα. Πάμε σε foundations και θα ξεκινήσω από το Holy Grail, το Άγιο Δεσκοπότηρο, το foundation των foundations που δεν είναι άλλο από το Double Wear Stay in Place Makeup με SPF 10 από την Estée Lauder. Είναι oil free, είναι matte, είναι πάρα πολύ καλυπτικό, είναι μέτρια προς πολύ καλή η κάλυψή του και πραγματικά ένα foundation το οποίο δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Να πάρετε και την αντλία που πωλείτε ξεχωριστά. Εγώ το λατρεύω και νομίζω ότι αυτή την περίοδο έχει και μία προσφορά η Estée Lauder. Με κάθε foundation Double Wear σου δίνει και δώρο ένα Double Wear Concealer. Μ' αρέσει πάρα πολύ να αναμειγνύω μικρή ποσότητα από αυτό εδώ το προϊόν στο Double Wear μου. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και εσείς αν έχετε ένα πολύ καλυπτικό foundation και πολύ matte. Και είναι το Glowish της Huda Beauty. Με ρωτάτε πάρα πολύ σε μηνύματα προσωπικά και στο Instagram, όπου αν δεν με ακολουθείτε κάντε το τώρα, εδώ που γράφει, Ατναγιάπο. Και μου λέτε τι παίζει με αυτό εδώ το προϊόν. Το Glowish Multi-Dew Skin Tint. Λοιπόν, είναι ένα skin tint που σημαίνει ότι δίνει ομοιομορφία στο χρωματικό τόνο της επιδερμίδας. Είναι όμως πάρα πολύ γυαλιστερό. Δεν θα το πρότεινα σε εσάς που έχετε λιπαρές επιδερμίδες και κανονικές και ξηρές. Είναι ένα όνειρο, θα σας δώσει πολύ λάμψη, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ βάζοντας λίγο από αυτό στα foundations μου πλέον. Και το αγαπώ. Κατά τα άλλα, θα περάσω λίγο στα γρήγορα τα υπόλοιπα foundations που έχω εδώ. Χρησιμοποίησα πάρα πολύ το Bobbi Brown Skin Longwear Fluid Powder Foundation με SPF 20. Το καλοκαίρι, ειδικά που έχω περισσότερη λιπαρότητα, αυτό για λιπαρές είναι ένα όνειρο. Είναι πάρα πολύ matte. Έχει τελείωμα πούδρας, μάλλον να το πω έτσι. Και πιστέψτε με, θα το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Αυτό έχει τελειώσει όπως βλέπετε. Είναι καιρός να πάρω άλλο. Tinted Moisturizer Oil Free Natural Skin Perfector από Laura Mercier με SPF 20, ένα όνειρο για κάθε τύπο επιδερμίδας, από τα λίγα που εμένα με έχουν βολέψει, φυσικά το σετάρω, δεν το αφήνω έτσι, αλλά αν βάλετε και μικρή ποσότητα μπορεί και να τη γλιτώσετε αν έχετε κανονική ή ξηρή επιδερμίδα και να μην χρειαστεί να το σετάρετε. Δίνει ομοιομορφία στην επιδερμίδα, 3-in-1 σαν τη δική μου απόχρωση. Επίσης λατρεύω το Luminous Silk
Perfect Glow Flawless Foundation από Giorgio Armani. Παιδιά, αυτό, όσες φορές έχω κάνει το μακιγιάζ μου με αυτό, μου λένε τι foundation φοράς. Είναι σαφώς πιο λαμπερό, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι γυαλίζεις στα σημεία που δεν το θέλεις. Η απόχρωση στην οποία το έχω είναι η 6. Και σήμερα τέλος θυμήθηκα και χρησιμοποίησα αυτά τα δύο foundations μαζί. Περισσότερο το Forever to Dior και λιγότερο το Backstage Face and Body. Τα ανέμιξα γιατί αυτή η απόχρωση είναι πολύ ανοιχτή, αυτή είναι πολύ σκούρα. Είναι 4WO και 2WO, η 3 είναι η σωστή μου. Αυτό είναι λοιπόν πιο καλυπτικό, πιο matte, αυτό είναι πιο λαμπερό, πιο ελαφρύ και υδαρές. Και αυτά τα δύο τα αγαπώ πάρα πολύ. Concealer από τις αγαπημένες μου κατηγορίες, γιατί μπορώ να βγω από το σπίτι φορώντας μόνο concealer. Αρκεί να έχετε βρει βέβαια μία απόχρωση που φωτίζει την περιοχή κάτω από τα μάτια σας και να έχετε βρει και ένα προϊόν που μπορεί να καλύψει έτσι τοπικά τις ατέλειες χωρίς να φαίνεται όμως ότι έχετε βάλει κάτι, και αυτό να είναι πολύ σωστό στον χρωματικό τόνο της επιδερμίδας σας. Λίγο να τσεκάρετε, αν θέλετε κάτι τέτοιο, το Secret Camouflage Concealer από την Laura Mercier. Εγώ το έχω στην απόχρωση SC4, ένα προϊόν που θα σας κρατήσει πάρα πολύ καιρό, ένα προϊόν στο οποίο μπορείτε να αναμίξετε αυτές τις δύο αποχρώσεις για να πετύχετε ακριβώς το χρωματικό τόνο που θέλετε, ένα προϊόν που το προτείνω μόνο για ατέλειες και δυσχρωμίες και κοιλίδες κτλ. Και όχι για την περιοχή κατά τα μάτια, γιατί είναι πάρα πολύ πηχτό, παιδιά. Θα σας πέσει βαρύ γύρω από τα μάτια. Ωστόσο, το concealer αυτό, το Flawless Fusion Ultra Longwear Concealer από Laura Mercier, είναι τέλειο για την περιοχή γύρω από τα μάτια. Αυτή η απόχρωση που έχω εγώ είναι η 2N. Και έχει λίγο πιο ροδακινή, πιο ρόζι ποτόνο, κάπως έτσι. Για εσάς που έχετε δηλαδή μοβ χρώμα, όπως εγώ, κάτω από τα μάτια, νομίζω ότι είναι πολύ σωστή αυτή η ουδέτερη απόχρωση. Και το αγαπημένο μου όλων είναι, για την περιοχή κάτω από τα μάτια, αλλά και για το πρόσωπο, το Soft Matte Complete Concealer στην απόχρωση Custard από την NARS. Αυτό είναι ο μεγάλος μου έρωτας, δεν ξέρω πώς το ξεπεράσω. Προσπαθώ να βρω τώρα και να πάρω ένα-δύο άλλο concealer και ελπίζω να βρω τις αποχρώσεις που θέλω, για να το ξεπεράσω και να δοκιμάσω κάτι καινούριο. Πούδρες από Laura Mercier, οι πιο αγαπημένες μου. Αυτή είναι η Translucent Loose Setting Powder και αυτή εδώ είναι η Secret Brightening Powder for Under Eyes. Αυτή τη βάζω κοντά από τα μάτια, αυτή τη βάζω σε όλο το πρόσωπο. Δεν έχω βρει κάτι καλύτερο σε loose powder από όλες αυτές που έχω δοκιμάσει. Τώρα σε compact μορφή έχω ερωτευτεί, παιδιά, αυτή εδώ, την Airbrush Flawless Finish Powder από την Charlotte Tilbury, και στο site της να μπείτε, by the way, να τσεκάρετε τι προσφορές και τι σετάκια έχει, γιατί έχει καταπληκτικά πράγματα αυτή την περίοδο. Την έχω στην μεσαία απόχρωση και νομίζω ότι θα την ξαναγοράσω, γιατί δείτε το τι έχει συμβεί, θα το ανοίξω πολύ προσεκτικά. Μου τελείωνε, αλλά μου έσπασε κιόλας. Όπα. Και τώρα παλεύω με αυτό. Οπότε μάλλον πρέπει να την αντικαταστήσω. Bronzers. Έχω ενθουσιαστεί με το κρεμόδες bronzer της Huda Beauty. Το έχετε δει σε πολλά μακιγιάζ που έχουμε κάνει στο κανάλι. Το έχω στην απόχρωση light και μπορώ να πω ότι κέρδισε τη μάχη απέναντι στο bronzer της Rihanna. Όχι ότι αυτό είναι κακό. Αυτό όμως είναι πολύ καλύτερο. Πολύ πιο κρεμόδες, πιο μαλακό, πιο smooth, πιο... αφήνει πιο ωραίο αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Ωστόσο, αν αυτή η απόχρωση σας τρομάζει, μπορείτε να πάτε σε αυτή εδώ που είναι έτσι λίγο πιο γλυκιά. Αν είστε αρχάριες στο κρεμόδες bronzer, που είναι η απόχρωση Macchiato από Fenty. Bronzer σε μορφή πούδρας, Glowish από Huda Beauty. Αυτό είναι, παιδιά, το πιο αγαπημένο μου. Αρκετούς έχω ακούσει που λένε ότι τους φαίνεται πάρα πολύ περίεργο που είναι τόσο πεπιεσμένη η πούδρα μέσα στη συσκευασία. Εμένα μου αρέσει αυτό. Αν κάνω έτσι το δάχτυλό μου, δεν θα δείτε πολύ πούδρα να βγαίνει. Δεν έχει καθόλου kickback, καθόλου fallout. Ωστόσο, μου δίνει ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα στο δικό μου πρόσωπο. Αυτή η απόχρωση είναι η 2 η medium και λέγεται Soft Radiance το συγκεκριμένο, γιατί δίνει και μια λάμψη χωρίς όμως να έχει καθόλου glitter. Δεν μπορώ να το περιγράψω, δεν μπορώ να σας πω πόσο πολύ το έχω αγαπήσει. Επίσης, αν πέσει στα χέρια σας οποιαδήποτε παλέτα από Hourglass, τσιμπήστε τη. Λοιπόν, εδώ έχει bronzer, το οποίο έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ, νομίζω ότι φαίνεται. Έχει δύο ρούζ, έχει και αυτές εδώ τις πούδρες, που αυτή είναι highlighter και αυτές εδώ είναι finishing
powders, τις οποίες τις χρησιμοποιώ στο τέλος του μακιγιάζ μου. Έχω ενθουσιαστεί με την ποιότητα της Hourglass. Ξέρω ότι είναι λίγο δισεύρετες, αλλά αυτές οι πούδρες και τα ρούς και τα bronzer τους είναι καταπληκτικά. Στην κατηγορία highlighter, το ένα και μοναδικό που έχω να σας προτείνω και νομίζω ότι δεν έχω βάλει και κανένα άλλο στις wishlists μου, είναι αυτό εδώ από Laura Mercier. Είναι στην απόχρωση Rose Glow. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι και limited edition, οπότε τρέξτε να το πάρετε εάν σας αρέσουν τα highlighters που δεν έχουν καθόλου glitter μέσα, καθόλου σήμερα μέσα. Αντιθέτως, θέλετε αυτή εδώ τη φίνα πούδρα η οποία αφήνει αυτή εδώ την απίθανη γυαλάδα. Για ρούζα έχω να σας προτείνω τα εξής δύο, γιατί έχω μείνει πολύ πίσω και έχω βάλει αρκετά στις wishlists μου. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που φοράω από Natasha Denona. Την απόχρωση δεν τη θυμάμαι, θα σας γράψω στην περιγραφή. Και αυτό εδώ είναι το All She's Different από Patrick Ta, όπου έχουμε το κρεμόδες προϊόν και την πούδρα. Να σας πω ότι αυτό το έχω πάρει από Cult Beauty και αν θέλετε να κάνετε αγορές από Αγγλία, επειδή με έχετε ρωτήσει επανειλημμένα, θα πρέπει η παραγγελία σας να έχει μέχρι 3 τεμάχια. Οπότε προσοχή για να μην περάσετε λονίο και να μην έχετε τρεχάματα και πληρώνετε εξτρά χρήματα. Μέχρι 3 τεμάχια ψωνίζουμε από Αγγλία μετά το Brexit. Κατά τα άλλα, από τα υπόλοιπα sites, από Look Fantastic και από Niche Beauty που θα σας δείξω σε λίγο, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Σε παλέτες για τα μάτια θα πέρασω τώρα και θα σας πω ότι οποιαδήποτε από τις Obsessions παλέτες και να αγοράσετε από Huda Beauty δεν θα απογοητευτείτε, το υπογράφω. Η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή. Ωστόσο, εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει αυτή τόσο πολύ, γιατί αυτά τα πορτοκαλοκίτρινα τελικά διαπίστωσα ότι δεν μου ταιριάζουν και πολύ και δεν ταιριάζουν με τα μακιγιάζ που θέλω να κάνω καθημερινά. Soft Glam 2 από Αναστάσια, αυτή είναι η mini εκδοχή, αλλά σας προτείνω 100% να πάρετε και τη μεγάλη. Λίγο fallout θα έχετε, αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου την ποιότητα της παλέτας, την οποία όπως βλέπετε έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Μία παλέτα που είχα αδικήσει στο παρελθόν. Και την είχα δικήσει γιατί δεν ξέρω, προφανώς κάτι συνέβαινε, κάτι αλλεργικό με τα μάτια μου. Τώρα έχει διορθωθεί και μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και έχω χρησιμοποιήσει και σήμερα στο μακιγιάζ μου. Είναι αυτή εδώ από Dior. Είναι η Backstage Custom Eye Palette και έχει αυτά τα καταπληκτικά χρώματα. Να πω ότι δεν τρελαίνομαι για το primer. Αυτό είναι primer και αυτό εδώ είναι ένα υλικό έτσι λίγο σαν κερί, το οποίο πιάνεις με το πινέλο σου και μετά μπορείς να πιάσεις το καφέ ή το μαύρο και να το μετατρέψεις σε eyeliner. Εμένα αυτό δεν μου έχει δουλέψει πολύ, ωστόσο τα χρώματα μου αρέσουν πάρα πολύ της παλέτας και σας την προτείνω και θα συνεχίσω να τη χρησιμοποιώ τώρα που είδα ότι δεν με ενοχλεί πια και νομίζω ότι μάλλον έσπασα και το καπάκι. Όχι, εντάξει, επανήλθε. Ευτυχώς. Λοιπόν, επίσης, οποιαδήποτε παλέτα από Natasha Denona και να πάρετε στα χέρια σας, δεν θα απογοητευτείτε. Εγώ αυτή που έχω χρησιμοποιήσει περισσότερο είναι αυτή εδώ, η Glam Palette, που έχει πιο ψυχρές αποχρώσεις. Την λατρεύω, έχω και την Camel, έχω και αυτή εδώ η οποία είναι η Palette 9. Νομίζω ότι έχει κυκλοφορήσει και μία Glam Mini, θα σας τη βάλω σε link στην περιγραφή και εδώ για να τη δείτε και να τη τσεκάρετε. Στην κατηγορία μάσκαρα, που είναι από τις πολύ αγαπημένες μου κατηγορίες, να σας πω ότι αγάπησα πολύ αυτή εδώ τη μάσκαρα από Ilia Beauty. Αυτή εδώ είναι η μίνι συσκευασία που ήταν στο σετάκι που παρήγγειλα πρόσφατα και ψάχνω να τη βρω σε μεγάλο μέγεθος και δεν υπάρχει και το μίνι είναι sold out και έχω τρελαθεί, παρόλα αυτά την αγαπώ. Επίσης αγαπώ πολύ την Caution μασκάρα και είναι αυτή που φοράω σήμερα, η Extreme Lash από Hourglass, από τις καινούργιες μου αγορές επίσης. Legit Lashes από Huda Beauty, δύο πλευρές, μία για volume και μία για curl and length, μία για όγκο λοιπόν και μία για μήκος. Είτε τις χρησιμοποιείτε και τις δύο μαζί, είτε την κάθε μία ξεχωριστά ανάλογα με τη διάθεσή σας, πάντως είναι σαν να έχεις δύο μάσκαρα. Από Lancôme μου αρέσει πολύ η Doll και η Monsieur Big. Και αγαπημένη αδιάβροχη, η No Smudge Waterproof Mascara από Bobbi Brown και η αδιάβροχη του Yves Saint Laurent που δεν τη βρίσκω να την αγοράσω πουθενά και έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω, την κατήργησε? Μην μου το πείτε, αυτό θα τρελαθώ. Λοιπόν, προϊόντα για τα μάτια επίσης για τα οποία δεν σας μίλησα όταν σας έλεγα για τις παλέτες, γιατί δεν είναι ακριβώς παλέτες, είναι αυτά εδώ τα Caviar Sticks από Laura Mercier. Παιδιά, πολύ ωραία ποιότητα, πολύ ωραία απόδοση. Σου δίνουν χρόνο να τα δουλέψεις και μετά δεν πάνε πουθενά. Να τα τσεκάρετε οπωσδήποτε. Eyeliner, Fenty Liner, είμαι πιστή νομίζω 2 χρόνια τώρα. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα του και η διάρκεια του και η απόδοσή του. Και πάμε σε χείλη, να σας πω ότι αγαπώ
τα καινούργια μολύβια της Huda Beauty Lip Contour 2 δυστυχώς τα έχετε τσακίσει. Μπήκα τώρα να βρω αποχρώσεις και δεν έχει πολλές διαθέσιμες αυτό, ωστόσο είναι το Pinky Brown. Και συνεχίζω να χρησιμοποιώ μολύβια από MAC. Και επειδή είπατε ότι θέλετε να βλέπετε περισσότερο τον Merlin, ορίστε, επειδή θέλει λίγη σημασία τώρα, τον πήρα αγκαλίτσα. Γενικά όταν είμαι όλη μέρα εδώ στο σπίτι, θέλει όλη μέρα να ασχολούμαι μαζί του, κάτι που... Δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, όσο και να τον αγαπώ. Λοιπόν, θα κατέβεις τώρα, εντάξει. Μιας και μιλήσαμε για Ilia Beauty, να σας πω ότι αυτό είναι και το μολύβι ματιών που έχω ερωτευτεί τώρα τελευταία. Η απόχρωσή του είναι η καφέ, η Dusk, και το φοράω σχεδόν καθημερινά. Δεν χρειάζεται να ψάχνω ξύστρες, είναι κρεμόδες, είναι μαλακό, δεν μου ερεθίζει τα μάτια. Πάρτε το οπωσδήποτε σε όλα τα χρώματα, γιατί παιδεύομαι πάρα πολύ να βρω μολύβια για τα μάτια και θέλω να μου προτείνετε και εσείς τα δικά σας. Στα χείλη φοράω σήμερα ένα συνδυασμό από αυτά τα δύο gloss της Fenty, τα οποία επίσης είναι αγαπημένα χρόνια τώρα. Το Lip Oil από Kosas επίσης ήταν ανάμεσα στα σετάκια που αγόρασα τώρα τελευταία και μου αρέσει πολύ. Και το Lip Gloss από Charlotte Tilbury μου αρέσει πολύ. Αυτό είναι το Lip Bath, αν δεν κάνω λάθος. Η απόχρωση μου αρέσει πολύ που πέτυχα, αλλά... Τέλος πάντων, γιατί online καμιά φορά κάνεις και λάθη, πολύ πορτοκαλί, πολύ καλοκαιρινό μου βγήκε. Κλασικά τα κραγιόν της MAC είναι πάρα πολύ αγαπημένα για μένα και πολύ σταθερά. Τα καινούργια κραγιόν της Smashbox, Be Legendary, Prime and Plus. Αυτά εδώ, πολύ ωραία επίσης, τα ευχαριστήθηκα. Τα κραγιόν της Huda Beauty, τα Cream Lipstick. Στην απόχρωση Honey Bun είναι αυτό που έχω. Το λατρεύω, μου έχει λιώσει, έχει ταλαιπωρηθεί. Αλλά θα έπρεπε και άλλα χρώματα σίγουρα. Και τα κραγιόν της Charlotte Tilbury σε περίπτωση που μπείτε στο site της. Και το Pillow Talk και το Stone Rose είναι από τις αποχρώσεις που μου αρέσουν πολύ. Για τα φρύδια, για να γίνουν πιο πλούσια, σας έχω ξαναμιλήσει γι' αυτό το προϊόν, το μαγικό που είναι καινούριο και το χρησιμοποιώ τον τελευταίο μήνα, 1,5 μήνα μπορεί κιόλας. Invati Brow Thickening Serum από Aveda. Ευκαιρία μεγάλη αυτή την περίοδο να το αποκτήσετε και πραγματικά θα δείτε τεράστια διαφορά στα φρύδια σας. Και για δε μακιγιάζ, εκτός από κάποια balm για τα οποία σας έχω μιλήσει και παλιότερα, της Estée Lauder, είναι φανταστικό, by the way, αν το θέλετε να το πάρετε. Αυτό εδώ δεν είναι balm, είναι butter από την Elemis και είναι AHA Glow Cleansing Butter. Για να κάνετε δε μακιγιάζ λοιπόν, δεν αφήνει αυτή τη λιπαρότητα που αφήνουν τα balms, που okay, μπορεί να ενοχλήσει μερικές που είστε πιο λιπαρές, εμένα δεν με ενοχλεί κανένα από τα δύο. Είναι όμως βουτυρένιο και πάρα πολύ ωραίο και μυρίζει και εσπεριδοειδή και είναι συγκλονιστικό. Τέλος, μπάλμ για τα χείλη από Aveda Lip Saver και αυτό κλασικό αγαπημένο, δεν το αλλάζω με τίποτα και την έχω μέσα. Η μάσκα για τα χείλη από Ilia Beauty που δοκίμασα, που ήταν επίσης στο σετάκι που αγόρασα, είναι συγκλονιστική. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από αυτήν και σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Και σε αυτό το σημείο, με τον Merlin να μασάει ένα από τα παλιά μολύβια της Huda Beauty, θα κλείσω το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσαν οι προτάσεις, ελπίζω να μην σας μπέρδεψα, αλλά να σας ξεμπέρδεψα. Και αν έχετε οποιαδήποτε απορία, θα χαρώ πολύ να σας τη λύσω. Περιμένω λοιπόν τα like σας και τα σχόλιά σας και σήμερα. Θυμίζω τα link με αστερίσκο είναι affiliate, αν κάνετε τις αγορές σας από εκεί κερδίζω μια μικρή προμήθεια και έτσι στηρίζετε το κανάλι και βοηθάτε και εμένα να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Φιλιά πάρα πολλά, thank you που ήσασταν εδώ, καλό shopping και θα σας δω στο επόμενο. Bye bye!